Τι παρεμποδίζει την αγάπη ως περιεκτικότητα επαφής? Αν οι ιδιότητές μας είναι αυτές της κριτικής, καθώς είναι αναλυτική, χωριστική, υπεροπτική, ιδιωτελής, πρέπει συνειδητά να τις παρακολουθούμε, γιατί δημιουργούν καταστάσεις που καταστρέφουν εμάς τους ίδιους, γιατί κατατρώγουν το καλό μέσα μας και καταστρέφουν και τις σχέσεις μας, γιατί μας απομονώνουν από ό,τι χρωματίζεται και φωτίζεται από το σπινθήρα της ψυχής. Οι ιδιότητες αυτές αντισταθμίζονται από μια καρδιά που αφυπνίζεται, και τότε γίνονται ιδιότητες μιας εκγυμνασμένης διανόησης που κατανοεί ενεργά τον ανθρώπινο πόνο. Τι σημαίνει εκγυμνασμένη διανόηση? Αντισταθμισμένη από μια καρδιά αφυπνισμένη. Σημαίνει ότι είσαι ενεργά συγκεντρωμένος στο νου, όπου όμως ο νους εξαναγκάζει τον εαυτό σου να κάνει ό,τι η ψυχή σου ζητάει. Σημαίνει ότι η κριτική σου πηγαίνει στο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Δεν επηρεάζει το ηλιακό σου πλέγμα. Δεν το χτυπά σαν μαστίγιο που αντυχεί στα ηλιακά πλέγματα των άλλων και τους εξουθενώνει ή τους βγάζει από τα όρια τους. Σημαίνει ότι ο νους σου είναι συγκεντρωμένος πάνω σε ένα πεδίο υπηρεσίας που έχεις διαλέξει και προσφέρει. Μέσα από τη σιωπή, μέσα σου, έχεις κατορθώσει να αντιστρέψεις τον κύριο του νου. Εκαθαρίζοντας την ενέργεια, μέσα σε εκείνη τη χρονική περίοδο που ονομάζουμε μεταβατική περίοδο, η όχρους ενέργεια είναι αρρωγός. Αποσυνθέτοντας και συνθέτοντας.